Απαράδεκτες χαρακτήρισε ο οριστομένη συγκελάκη τη δηλώσει τη Γερμανίδα Υπουργού Εξωτερικών, η οποία μίλησε και επενδύσει στα χωριά που επληγήσαν από του Ναζί κατά τη διάρκεια τη γερμανική κατοχή. Είμαστε ε, απογοητευμένοι από την ε, απάντηση, από τη στάση τη κυρία Μπέρμποκ, ε, η οποία ε, συνεχίζει ουσιαστικά ε, την αδιάλακτη. Στάση των γερμανικών κυβερνήσεων Προσπαθεί δηλαδή ουσιαστικά να ξεγελάσει το κίνημα διεκδίκησης στην Ελλάδα ε, Τάζοντας ε, επενδύσεις στους, στα, σε κάποια μαρτυρικά χωριά Οι δηλώσει της κυρίας Μπερμποκ έγιναν στο πλαίσιο τη στην Αθήνα απαντώντα τον Νίκο Δέντια, ο οποίος έθεσε ζήτημα γερμανικών αποζημιώσεων θα μπορούσαμε να παρέχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσου βρίσκονται εν ζωή ή να κάνουμε προγράμματα για του νεότερου. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για επενδύσει για το μέλλον στα χωριά που επλήγησαν από τη γερμανική κατοχή. Προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων τη στην Ελλάδα και εκλαμβάνεται ω εμπεγμός. Διότι σκεφτείτε το λίγο, τι μας είπε η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών ότι, ε, ότι ε, για, τα, για τα φοβερά εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ ε, με τα οποία αποδεκατίστηκε ο πληθυσμός της Ελλάδας και καταστράφηκε ολόκληρη η χώρα ε, αυτά τα εγκλήματα ε, που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία θα αποτελέσουν σήμερα επενδυτική ευκαιρία για τη δημοκρατική Γερμανία. Ω νέα κυβέρνηση, προτιθέμεθα να μάθουμε από την ιστορία, να χτίσουμε βάσει και να λάβουμε μέτρα προ όφελο των ανθρώπων, ακόμα και όταν έχουμε διαφορετική νομική άποψη, δήλωσε μεταξύ άλλων η Αναλένα Μπέρμποκ. Στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλου του δημάρχου, την κοινωνία παντού, να κλείσουν ερμητικά τι πόρτε των Δήμων σε προσπάθειε του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών ε, να του ξεγελάσει, δίνοντά του κάποια ψίχουλα ε, ώστε να υπονομευθεί η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Για εμπεγμό κάνει λόγο αριστομένη Συγκελάκη, ο οποίο τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να αποκατασταθεί το δίκαιο και η ιστορική μνήμη, καλώντα τη Γερμανία να αναλάβει τι ευθύνε τη. Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να απαλλαγεί η Γερμανία από τη βαριά της ενοχή για τα φοβερά εγκλήματα που διέπραξε στην Ελλάδα και δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κλείσει η μαύρη βίβλος της κατοχής στην Ελλάδα. Απαιτούμε, δεν απαιτούμε.